Πάντα έχουν εξαιρετικό εικαστικό τα κορίτσια. Μπαίνουμε τόσο πολύ στο κλίμα της παράστασης κάθε φορά βλέποντας το τρέιλερ τους, που νομίζω ότι με αυτόν τον πρόλογο πρέπει να πάμε να το δούμε ολόκληρο, βρε Γιώργο, έτσι δεν είναι? Πάμε. Να πάρουμε μια γεύση, να ξέρουμε γιατί πρέπει να μιλάμε. Μικρό μισή παιδάκι. Άσπρο με προβατάκι. Στη θάλασσα πάμε. Ανεβαβήθηκα. Προβατάκι μου. Αλλά ακόμη και το σοκ είναι μια τεχνική στο θέατρο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Άρα οφείλουμε να υποδεχόμαστε οτιδήποτε δούμε με σκεπτικό μάτι, με κριτικό. Πάντα. Λοιπόν, βασισμένο στο μόνιμο έργο του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, το σπίτι της Μπερνάρντ Άλβα, ελπίζω να μην κρύβει εκπλήξεις για αυτούς που θα το επισκεφτούν αντίστοιχες και να περιορίζεται μόνο στους ηθοποιούς της παράστασης. Όχι, δεν θα κρεμάσουμε. Αυτή τη φορά τουλάχιστον. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κρεμάσει θεατή. Το σπίτι της Μπερνάρντ Άλβα είναι πραγματικά ένα αριστουργηματικό έργο του Λόρκα. Γράφτηκε γύρω στο 1936. Ήταν το τελευταίο έργο του Λόρκα. Μετά από αυτό δολοφονήθηκε από τους φασίστες του Φράγκο. Mm-hmm. Είναι ένα έργο που μιλάει καθαρά για τον φασισμό. Μιλάει για την... για το πένθος πέντε γυναικών κάτω από μια μητριαρχική οικογένεια με μητέρα την Μπερνάρντα και την ζωή των γυναικών αυτών που οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 20 χρόνων μέχρι 40 μέσα από τις ορμές, τις επιθυμίες, τις ορμόνες, τον έρωτα και όλα αυτά. Είναι ένα κλειστοφοβικό έργο, γι' αυτό διαλέξαμε να το παρουσιάσουμε στο Πένθος Σαν Χάν, εκεί που άλλοτε ανέβηκε ο φόβος. Αυτό μας έκανε να δώσουμε μια παράσταση διαφορετική, γιατί δεν υπάρχει ξανά πλατεία και σκηνή. Είναι οι θεατές που βιώνουν την παράσταση μέσα στη δράση, δηλαδή βιώνουν την παράσταση σαν να είναι κομμάτι του έργου. Είναι όρθιοι οι θεατές μας. Δεν κάθονται, όχι. Υπάρχουν θέσεις μόνο για ανθρώπους που το έχουν πραγματική ανάγκη. Αχα. Και περιφέρονται μέσα στην παράσταση, μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, σαν μια ζωντανή έκθεση τέχνης. Η τεχνική αυτή σου ταιριάζει, έχω την αίσθηση. Το έχεις εφαρμόσει και σε προηγούμενες παραστάσεις σου. Ναι, το θέατρο του άλλοτε καταπιάνεται με το συναισθηματικό θέατρο. Θέλουμε ο θεατής να ξεχνάει την ιδιότητά του ως θεατής. Θέλουμε να ξεπερνάει τα όρια, να ξεπερνάει αυτή τη λεπτή γραμμή που χωρίζει τους ηθοποιούς με τους θεατές, mm-hmm. την πλατεία με την σκηνή, και να γίνεται κομμάτι της ζωής των ηθοποιών, των ρόλων. Μαρία, ρισκόμαστε σε αυτού του είδους τις παραστάσεις? Γιατί έχουμε συνηθίσει πολύ κωμωδία, πολύ ερωτική κομμωδί, πολύ κοινωνικό έργο. Αυτή τη φορά, αυτού του είδους παραστάσεις μας φέρνει πιο κοντά στο θέατρο, δηλαδή δελεαζόμαστε να τις δούμε περισσότερο? Εγώ προσωπικά ναι, θα δελεαζόμουν σίγουρα. Υπάρχει βέβαια πάρα πολύ κόσμος που μας ρωτάει γιατί δεν κάνουμε κωμωδία. Mm-hmm. Αναρωτιέμαι γιατί μας ρωτάνε ακόμα. Αφού έρχονται όμως και παρακολουθούν τις δικές σας παραστάσεις, σας ρωτάνε. Ναι. Αυτό είναι το περίεργο. Ναι. Θεωρώ ότι μας φέρνει πιο κοντά στο θέατρο όντως. Και ένα θέατρο που σε βλέπει τόσο συναισθηματικά, mm-hmm. σε φαίνεται τέτοια εγκύτητα με τον ηθοποιό, με τον ρόλο και με την ατμόσφαιρα εν γέννη,
Σίγουρα είναι, δεν ξέρω αν ο όρος φυσικά δεν είναι δόκιμος, είναι ένα λίγο πιο θεατρικό θέατρο. Μια χαρά δόκιμος είναι. Στην τέχνη δεν υπάρχουν τέτοια στεγανά. Είσαστε δημιουργοί, κάνετε και σας σύνθετες λέξεις, σκένες και εκφράσεις. Σίγουρα, σας το λέω σαν θεατής πια, δεν αφήνει αδιάφορο το μάτι που θα εχμαλωτιστεί από τις πρώτες εικόνες. Μπορεί να μην αρέσει, μπορεί να αρέσει πολύ. Σίγουρα διάφορο δεν θα μείνει όμως. Και νομίζω ότι αυτό το εισπράτεται από τον κόσμο που έρχεται και βλέπει τις δουλειές σας. Γιατί πάντα έχουν παρεμφερεί θέματα, δηλαδή πάντα κάτι θίγεται σε δεύτερο επίπεδο. Ναι. Η πρώτη μας δουλειά ήταν ο Φόβος, ο οποίος παίζονταν στη Θεσσαλονίκη για τρεις σεζόν. Με μεγάλη επιτυχία επίσης. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκεί πραγματευόμασταν τον Φόβο, τον αρχαίγωνο Φόβο. Μετά ήρθε ο Κάτω Κόσμος με έντονο το στοιχείο του θανάτου, που τα κείμενα τα είχε γράψει η Μαρία Ράπτη, που ήταν βασισμένο σε τρία δημοτικά ποίηματα, που επίσης ήταν ένα έργο πολύ. Σκάψαμε πολύ βαθιά για να βρούμε και τις ρίζες μας και τι σημαίνει για τον καθέναν μας ο θάνατος. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ. Πώς να το πω, πολύ έντονο στην εποχή μας, με το φασισμό. Με το πώς βιώνουμε τον φασισμό εμείς οι ίδιοι, αλλά και πώς και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να γίνουμε φασίστες ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας. Από το πιο απλό πράγμα. Mm-hmm. Κατανοητό απόλυτα. Άρα, καλό θα ήταν να περάσουμε να δούμε από αύριο. Από 29 από αύριο, Μαΐου. Από την επόμενη Πέμπτη. Σκεφτόμουν την επόμενη Πέμπτη, ναι. Από την επόμενη Πέμπτη και είναι μόνο για 7 παραστάσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι σε μια από αυτές τις παραστάσεις δεν μπορεί. Θα καταφέρουμε να πάμε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εμείς σας ευχαριστούμε.